είναι η διαταραχή ψωδιακής υπερφαγίας, είναι ακόμα μία διαταραχή πρόσληψης τροφής. Και σύμφωνα με το DSM-5, τα κριτήρια για τη διαταραχή ψωδιακής υπερφαγίας είναι τα εξής. Πρώτον, επαναλαμβανόμενα επεισόδια υπερφαγίας, δηλαδή το άτομο να καταναλώνει μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, για παράδειγμα 2 ώρες, μία ποσότητα φαγητού πολύ μεγάλη που ένα αντίστοιχο άτομο δεν θα μπορούσε να την καταναλώσει και υπάρχει πολύ έντονη η απουσία έλλειψη ελέγχου. Το άτομο δεν μπορεί να το σταματήσει. Τα επεισόδια υπερφαγίας σχετίζονται τουλάχιστον με 3 από τα παρακάτω. Πρώτον, να τρώει κάποιος πάρα πολύ γρήγορα. Δεύτερον, να τρώει μέχρι να αισθανθεί άβολα χορτάτος. Τρίτον, να τρώει ακόμα και όταν δεν πεινάει. Τέταρτον, να τρώει μόνος του. Και πέμπτον, να υπάρχει το αίσθημα της αηδίας και πάρα πολλές ενοχές μετά. Επίσης, κριτήριο είναι το άτομο να αισθάνεται έντονη δυσφορία με τα υπερφαγικά επεισόδια. Τα υπερφαγικά επεισόδια να συμβαίνουν τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα για 3 μήνες, αλλά και να μην υπάρχουν αντισταθμιστικές συμπεριφορές όπως την νευρογενή βουλιμία. Και επίσης τα υπερφαγικά επεισόδια να μην συμβαίνουν στα πλαίσια της νευρογενής, ανορεξίας ή βουλιμίας.